Σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις σχετικά με την υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών μηχανημάτων POS, με την ημερομηνία λήξης εγκατάστασης των μηχανημάτων να είναι 27 Ιουλίου 2017. Δεν νομίζω ότι έχουν προμηθευτεί όλοι, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Όποιος ακόμα δεν έχουν γίνει ρυθμίσεις για να μπουν οι άνθρωποι, να μπουν μέσα οι συνάδελφοι, γιατί όλοι χρωστάνε να μπουν μέσα για να μπορέσουν να κάνουν, να πάρουν τα POS, γιατί αν τυχόν και χρωστάνε, δεν μπορούν να πάρουν το POS. Και ότι αυτή τη στιγμή και αυτοί που έχουν κατάσχετο, όλα τα λεφτά πάνε στο... τα παίρνει το κράτος. Και γι' αυτό τώρα περιμένουν τη ρύθμιση για να μπορέσουν να πάρουν το μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα δεν είναι φτηνό. Εγώ το μηχάνημα το αγόρασα 280 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έθεσε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς στην Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, εξηγώντας την πως παρουσιάζονται φαινόμενα άρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν τερματικά ή να διευκολύνουν ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Υπάρχει μια δυσμενής εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Οι τράπεζες αρνούνται να χορηγήσουν POS επιχειρήσεις οι οποίες είτε είναι στον τηρεσία, στη μαύρη ή τη λευκή λίστα, είτε έχουν κατάσταση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Γι' αυτό είχα και μια συνάντηση χθες με την Υπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανάτση, την Υφυπουργό, και στο πλαίσιο να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα με μια βεβαίωση των τραπεζών ότι αρνούνται να χορηγήσουν για συγκεκριμένους λόγους, ώστε να μην έχουν οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες πρόβλημα με πρόστιμα που θα επιβάλλονται από τις ηλεκτρικούς μηχανισμούς από 28 ευρώ για μη ύπαρξη POS επιχειρήσεις που προβλέπει η πολιτική απόφαση. Ο κύριος Καβαθάς επισήμανε επίσης την ανάγκη να διαμορφωθούν ευνοϊκότεροι όροι τήρησης των ρυθμίσεων οφειλών και έθεσε το ζήτημα της αποτελεσματικής διευθέτησης των συμψηφισμών οφειλών δημοσίου και ιδιωτών, καθώς και την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες. Και το κόστος αγοράς ή το κόστος ενοικίασης και συντήρησης είναι υψηλό, όπως επίσης είναι υψηλή η προμήθεια η οποία αναζητούν οι τράπεζες, που κυμαίνεται περίπου από 0,8 έως και 2,5%. Και για πολλούς κλάδους από αυτούς που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ, το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων είναι το αντίστοιχο ποσοστό που ζητάνε ως προμήθεια οι τράπεζες. Αντιλαμβάνεστε ότι η οποιαδήποτε κερδοφορία, το οποιοδήποτε μεροκάματο ουσιαστικά που μπορούν να βγάλουν αυτές οι επιχειρήσεις, δεν θα μπορούν να το βγάλουν εάν αναγκαστούν να λειτουργήσουν και λειτουργήσουν με POS.